Αντιδρούν οι δικηγόροι στην έκδοση συνενετικών διαζυγίων από συμβολαιογράφους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς δεν έχει επαρκές έρισμα στο Σύνταγμα. Η θέση του Υπουργείου μιλά για επιτάχυνση της δικαιοσύνης και ότι για να μην καθυστερείται η έκδοση ενός διαζυγίου, θα μπορεί να εκδίδεται από το συμβολογράφο με την ταυτόχρονη παράσταση δύο δικηγόρων, δηλαδή ενός δικηγόρου από την κάθε πλευρά. Οι δικηγορικοί σύλλογοι αντιδράσαμε απόλυτα στη θέση αυτή, πρώτον γιατί θεωρούμε ότι κείται εκτός του συνταγματικού πλαισίου, ο θεσμός της οικογένειας θα έπρεπε να προστατεύεται και όχι να διευκολύνεται, και αφετέρου ότι δεν είναι κανένας λόγος επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Οι δικαστές ήδη δεν θεωρούν ότι τα συνεντικά διαζύγια είναι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες καθυστερούν στην έκδοσή τους, ούτως ώστε να συζητάμε ότι γίνεται κάποια σημαντική δουλειά για αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, το ζευγάρι υπογράφει έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου παρουσία δικηγόρου. Η έγγραφη συμφωνία μπορεί να γίνεται και διαπληρεξιούσου δικηγόρου χωρίς την παρουσία των συζύγων, ενώ αν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει με την έγγραφη συμφωνία να ρυθμίζονται και τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας. Συμβολογράφοι δεν έχουν την σχετική γνώση να μπορούν να ελέγξουν την νομιμότητα κάποιων τέτοιων πρακτικών συμφωνητικών που δεν θα βρίσκονται ακριβώς στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί ξέρετε ότι ο δικαστής αποφασίζει με κριτήριο το συμφέρον του τέκνου και επιπρόσθετα δεν έχουν επιληθεί ακόμα πώς θα γίνεται αμετάκλητο ένα διαζύγιο. Μέχρι τώρα, όταν δεν βγαίνει μια δικαστική απόφαση, παίρνει πιστοποιητικά από το πρωτοδικείο ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικα μέσα, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο έφεση, ανέρεση κτλ. Τέτοια ζητήματα δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν επίσης ότι ο επαγγελματικός στόχος δεν επιτυγχάνεται και δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη.